Έχουμε τον Αχιλέα Παπαδημητρίου, τον υπεύθυνο Ακαδημίου Μπάσκετ του, μαζί μας. Καλησπέρα. 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 Νομίζω ότι μετά την Dortmund μπορούμε να μιλήσουμε έτσι πολύ ωραία για το Aris Basketball Camp. Ναι. Και να ευχηθούμε να ανανεώσουν τα διαρκείας όλοι αυτοί που είχαν την περσινή χρονιά και να είναι γεμάτο το γήπεδο με διαρκείας το μπάσκετ. Μακάρι, το μακάρι, μακάρι. Δρόμο του. Είναι και το κίτρινο χρώμα της Dortmund, είναι παρεμφερές, μας φτιάχνει τη διάθεση. Έτσι. Βέβαια δεν σας καλέσαμε να μιλήσουμε για την Dortmund, εννοείται, να το ξεκαθαρίσουμε για το basketball camp σας. Για το basketball camp. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχουμε φέτος. Καταρχάς να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, Αλέξη, αλλά και τον Χρήστο Ζαλτίδη για την προβολή θεμάτων σχετικών με τα τμήματα υποδομής μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά το Aris Basketball Summer Camp, να πω ότι ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιουνίου, για δεύτερη χρονιά θα γίνει στην κλειοπηγή Χαλκιδικής, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πανέμορφο περιβάλλον για όσους έχουν επισκεφτεί το χώρο. Απευθυνόμαστε σε παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα διπλών καθημερινών προπονήσεων, οι οποίες είναι στοχευμένες στην ατομική βελτίωσή τους. Να πω ότι θα έχουμε μαζί μας ένα γκρουπ με πολύ καλούς και έμπειρους προπονητές, οι οποίοι θα υλοποιήσουν αυτόν τον σχεδιασμό. Τώρα, για να πω την αλήθεια, μέσα σε μια εβδομάδα δεν μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά ένα αθλητή. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να το κάνει ούτε να το υποσχεθεί αυτό. Ναι. Μπορούμε όμως να του δείξουμε τις αδυναμίες του, να τον βοηθήσουμε να δουλέψει με σωστό τρόπο πάνω σε αυτές τις αδυναμίες. Για μένα το μυστικό είναι να εργάζεσαι σκληρά πάνω στις αδυναμίες σου. Ναι. Αυτό σε κάνει να ξεχωρίζεις και αν επιμείνεις σίγουρα θα δικαιωθείς. Βέβαια, εντάξει, εμείς γνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, σκληρά εργαζόμενοι όλη τη χρονιά. Γι' αυτό θα υπάρχουν εκεί στην κατασκήνωση και ώρες χαλάρωσης μετά την προπόνηση, στην πισίνα, στη θάλασσα. Αλλά θα υπάρχει και η βραδινή ψυχαγωγία όπου όλα τα παιδιά θα παίρνουν μέρος. Ναι. Τα συνδυάζει όλα δηλαδή το camp. Τα συνδυάζει όλα. Ναι, γιατί για καλοκαίρι μιλάμε, εντάξει, λίγο τα παιδιά θέλουν και λίγο να ξεσκάσουν, έχετε δίκιο. Σίγουρα η δουλειά είναι δουλειά, αλλά η βελτίωση είναι βελτίωση, αλλά και η διασκέδαση σίγουρα πρέπει να μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για νεαρούς αθλητές, οπότε θέλουμε να τους παρέχουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να περάσουν όμορφα. Να πω ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί σε σχέση με πέρυσι έχουμε 50% ήδη περισσότερες συμμετοχές. Μάλιστα. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, μια ψήφος εμπιστοσύνης για το μπάσκετ, για τα τμήματα υποδομής μπάσκετ του Άρη, και σίγουρα μας ικανοποιεί. Άρα κάτι θα κάνετε σωστά προφανώς για να έχετε, κύριε Παπαδημητρίου, αύξηση 50%. Προφανώς έμειναν ικανοποιημένοι τα παιδιά. Ξέρετε, αυτά πηγαίνουν και από στόμα σε στόμα. Και αυτό λέμε πάντα στο viral marketing, και είναι αυτό που ενδιαφέρει σίγουρα. Να πω επίσης ότι για εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ, για όσους αγαπάμε τον μπάσκετ, το camp είναι πάντα μια εμπειρία ζωής. Οπότε όλοι θυμόμαστε και από την παιδική μας ηλικία που πήραμε μέρος σε camp. Και να πω ότι αυτό το camp είναι υπό την αιγίδα της Sky Aris. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι για όλους έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και μια πληροφορία να δώσω, ότι ήδη γνωρίζουν ότι 11.30 ώρα θα ξεκινήσουμε από το Κλειάδη Βικελίδης για την κατασκήνωση. Μάλιστα. Μας είπατε ξεκινάει το Σάββατο. Το Σάββατο, 25 Ιουνίου. Στην κρυοπηγή της Χαλκιδικής, ένα ωραίο περιβάλλον, νομίζω, ιδανικό, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Και εκτός από αθλητικές δραστηριότητες, όπως μας είπατε, το camp περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Καθώς τα παιδιά, εντάξει, δεν θα είναι όλη τη μέρα με μια μπάλα στα χέρια, θα ασχοληθούν και με άλλα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, τους θέλουμε, αλλά εντάξει, μια μπάλα στα χέρια να βελτιώνονται, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης χρειάζονται σίγουρα να καθαρίζει λίγο το μυαλό. Την χάνει και συμπίπτει την ημέρα αυτή που θα πάνε τα παιδιά στην κατασκήνωση μετά την προπόνηση. Θα έχει ένα μεγάλο πανηγύρι εκεί στην κατασκήνωση. Οπότε θα βγουν απευθείας στο κλίμα. Το πανηγύρι το διοργανώνει η κατασκήνωση για τους γονείς όλων των παιδιών. Βέβαια θα κυτρινίσει η κατασκήνωση γιατί θα είμαστε πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή θα έχουν να συλλέξουν πολύ όμορφες εικόνες την κατασκήνωση, και όσοι πάρουν μέρος σίγουρα στο Aris Basketball Camp.
Θα υπάρχει κατά το διάστημα του ΚΑΠ και παρουσία ενδεχομένως κάποιου παίκτη, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Ναι, μπράβο, θα υπάρχουν παίκτες της αντρικής ομάδας που θα επισκεφτούν το ΚΑΜΠ, γιατί θα υπάρχουν και κάποια παιχνίδια τα οποία θα γίνουν κατά τη διάρκεια του ΚΑΜΠ, και κυρίως τα απογεύματα θα έχουμε επισκέψεις αθλητών του Άρη, όπως και προπονητών. Θα έρθει ο Δημήτρης Μπουβάρος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Γενικότερα θα έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι πλήρες και να μην αφήνει τα παιδιά να πλήττουν μέσα από το, από την εξέλιξή του. Θέλουμε να είναι συνεχώς γρήγορος και να διασκεδάζουν, γιατί το μπάσκετ είναι συνεχώς για διασκέδαση. Πέρα από όλα τα άλλα, εντάξει, θέλουμε να βλέπουμε καινούργιους αθλητές, θέλουμε τα παιδιά να εξελίσσονται, αλλά είναι και αυτό που λέμε μια πολύ πολύ καλή ευχαρίστηση για όσους αγαπάνε τον αθλητισμό. Και μιας και σας έχουμε και Παπαδημητρίου κοντά μας, και επειδή έγινε πριν από λίγες μέρες και η τελετή λήξη των Ακαδημιών φέτος του Άρη, κάντε μας έτσι ένα μήνυμα απολογισμό για την σεζόν στις Ακαδημίες μας, τις μπασκετικές. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παρόλο που είδαμε, έγινε τετάρτη, ναι. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε στην τελετή λήξη. Έγινε μια γιορτή έτσι, για να τιμήσουμε κι εμείς και τους γονείς και τα παιδιά που ήταν στην Ακαδημία. Αυτό που θέλαμε ήταν να μπουν οι βάσεις όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τον Άρη, είναι ένας λόγος παραπάνω και οι απαιτήσεις είναι πολλές. Εμείς η ανατροφοδότηση που παίρνουμε είναι αυτό το χαμόγελο των παιδιών, αλλά και η συμμετοχή των γονέων σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, δηλαδή μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Σίγουρα θέλουμε, επειδή μιλάμε για ένα πολύ ιστορικό σύλλογο και για αυτή τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, θέλουμε τα παιδιά να είναι τόσα πολλά ώστε να μην έχουμε χώρους να τους φιλοξενήσουμε. Ναι. Θέλουμε λοιπόν την αγάπη τους να την βλέπουμε με τις συμμετοχές τους, και αυτό επιδιώκουμε, να είναι ικανοποιημένοι ώστε να είναι όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ, κοντά στον αθλητισμό και κοντά στον Άρη, που για μας είναι η ομάδα που έχει βγάλει πολλούς αθλητές και θα συνεχίσει να βγάζει αθλητές. Βιάστηκα πάντως να πω, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ολοκληρώθηκε η σεζόν, γιατί δεν ολοκληρώθηκε, γιατί οι παιδες μας έχουν στα τρίκαλα την τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Έτσι, μπράβο, συνεχίζει την προετοιμασία για την τελική φάση. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα γίνει στα τρίκαλα 28 Ιουνίου με 2 Ιουλίου. Προσδοκούμε ήδη. Τα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερο τους αυτό, και από εκεί πέρα προσδοκούμε εγώ τι καλύτερο και από την συμμετοχή μας. Η αντίπαλη ποιοι είναι, κύριε Παπαδημητρίου? Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο για το γεγονός ότι είναι ο Προμηθέας Πατρών, αν δεν κάνω λάθος, ο Πανιόνιος και ένα κολέγιο ακόμα είναι. Ναι, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι καλό. Μακάρι τα παιδιά να φέρουν πίσω τον τίτλο από τα Τρίκαλα. 28 Ιουνίου με 2 εβδόμου στα Τρίκαλα η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Για να προσθέσει ακόμη ένα τρόπο από τα πολλά που έχει ο Άρης στις μικρότερες ηλικίες, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Το έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντικό η διάκριση. Αλλά πολύ σημαντικό είναι και η διάρκεια για αυτά τα παιδιά. Ναι, σίγουρα. Αλλά και κάνα κύπελο να έρχεται, κύριε Παπαδημητρίου, δεν είναι κακό. Όχι, κανένα, πολλά. Ναι, όπου παίρνουμε μέρες, το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ ότι είναι η κουλτούρα μας τέτοια που στον Άρη, αλλά και γενικότερα, που όπου και να παίρνουμε μέρος θέλουμε να βγαίνουμε πρώτοι. Δεν έχει. Ναι, σωστά. Αλλά επειδή μιλάμε για παιδιά, δεν πρέπει και, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, να θεωρούμε ότι ήρθε καταστροφή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Επειδή μιλάμε για παιδιά, παρόλα αυτά, γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για Άρη, ακόμα και στο τάβλι, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Σωστά, σωστά. Να ευχηθώ, κύριε Παπαδημητρίου, να πάνε όλα καλά στο Basketball Cup αρχής γενομένης από το Σάββατο. Να στεφθεί, πιστεύω θα στεφθεί με επιτυχία, και καλή επιτυχία και στους παίδες μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και σε εσάς, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια.